Φίλες, φίλοι, γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, την εκπομπή μας στο YouTube και στο κανάλι μας στο liverpool.gr Pavla TV. Σάββατο, μεσημέρι, ανοίγουμε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής, φιλοξενούμενοι της Crystal Palace στο Λονδίνο, στο Selhurst Park, σε ένα ωραίο γήπεδο, το οποίο έχω επισκεφθεί δις, που λένε και οι μορφωμένοι, και αποκόμισα πολλές εντυπώσεις. Βέβαια και τις δύο φορές δεν είδα Crystal Palace. Η ΑΕΔ του Λονδίνου είναι μια ιδιαίτερα παράξενη περίπτωση ομάδας. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τρόπαια στο μουσείο της, όμως είναι ομάδα που κάνει ζημιές γενικά. Με έναν προπονητή, με μεγάλη προπονητική καριέρα, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1965 από τις ακαδημίες της Crystal Palace. Έκανε μία χρονιά στη μεγάλη ομάδα και μετά έκανε μια περατζάδα για περίπου μια δεκαετία στις ομάδες εραστεχνικών κατηγοριών, όχι σε κάποιες ιδιαίτερα γνωστές. Η πιο γνωστή, να καταλάβει, ήταν η Cambridge United. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις στα 31 του, προπονητική καριέρα. Ο παππούς, ο κύριο Γόη, που λέει και λίγο παραξενδρός, στα 73 του, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Έχει προπονήσει στην Αγγλία την Bristol City, την Liverpool ένα εξάμηνο, τη West Brom, τη Fulham, την Palace δύο φορές και την Blackburn. Στην Ιταλία έχει προπονήσει, ήταν προπονητής δύο φορές της Ίντερ Μιλάνου και της Ουντινέζε. Έχει κάνει στην Εθνική Ελβετίας, νομίζω Εθνική Ελβετίας, έχει κάνει σίγουρα Εθνική Φιλανδίας. Τι άλλο μου ξεφεύγει, στη Σουηδία έχει τα τρόπαια που βλέπετε εδώ. Έκανε στη Σκανδιναβική Χερσόνησο αρκετά χρόνια και μάλιστα τα τρόπαιά του. Και γενικά έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Αρκεί να θυμηθείτε, να θυμίσω σε όλους, ότι πριν 10 χρόνια τη Fulham την πήγε στο τελικό του Europa League με το roster που είχε. Λοιπόν, ιστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων. 31 νίκες για τους Reds επί συνόλου παιχνιδιών, έτσι, όχι εντός εκτός. 14-11 είναι οι νίκες και οι ισοπαλίες για τους αετούς. Με τις τελευταίες αναμετρήσεις να έχουν 6 νίκες οι Reds σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα παιχνίδι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθότι μη σας ξεγελάει η βαθμολογική τους θέση. Είχα την τύχη, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, να ρίξω μια ματιά στο παιχνίδι της Palace με την Tottenham, το 1-1. Θα τα πούμε όμως στην πορεία για αυτό το παιχνίδι. Να ρίξω μια ματιά στο προφίλ της Palace και στα τελευταία της 6 παιχνίδια έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Εντάξει, βλέπετε τα αποτελέσματα είναι λίγο παράξενα, καθότι πήγε μέσα στη West Brom 1-5, 4-1 τη Lynch, έτσι. Χάνε την Burnley μαζεμένα και από τη Newcastle στο Selhurst Park, έφερε ισοπαλία με την Tottenham, έφερε ισοπαλία και με τη West Ham. Σε 13 συνολικά παιχνίδια έχει 19 γκολ, έχει χαμηλό μέσο όρο γκολ, έτσι είναι στο 1,5 γκολ και έχει χαμηλό σουτ, μέσο όρο σουτ ανά παιχνίδι. Ομοίως και οι πάσες τους, αλλά και οι επιτυχημένες πάσες τους είναι σε λίγο χαμηλότερο μέσο όρο από τον, θα έλεγα, απαιτούμενο. Εδώ το who score, τα χαρακτηριστικά τους τα παρουσιάζει λίγο δύσκολα. Θα έλεγα εγώ ότι δεν κρατάνε την μπάλα, την κατοχή, κάνουν φάουλ σε επικίνδυνες περιοχές εννοώντας κοντά στη μεγάλη τους περιοχή, κάνουν ατομικά λάθη και είναι πάρα πολύ ασθενικοί, να το πω έτσι, αδύνατοι, στο να δέχονται μακρινά σουτ. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καλή στις πτέρυγες και ειδικά με ένα Ζάχα στην αριστερή πλευρά που κάνει όργια, δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ και κλέβουν την μπάλα εύκολα, έχουν κλεψίματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν το βάζουν κάτω. Αυτό είναι το φύγε εσύ, έλα εσύ. Νομίζω ότι χωρίς ιδιαίτερη
αλλαγή στο ρόστερ τους. Βλέπετε πολύ καλά ότι τα καταφέρνουν μια χαρά. Δεν είχαν πέρα τον Κλάιν που ήταν προδιαγραμμένο ότι θα υπογράψει στους αετούς από τη Λίβερπουλ. Δεν θα το πω, υπήρχε πρέπει να το δώσουν συμβόλαιο οι Reds. Πήραν τον Jack Butland από την Stoke, πολύ χαμηλή, και τον Nathan Ferguson από την West Brom, ελεύθερο. Δύο ελεύθερους παίκτες και με λιγότερο από ένα εκατομμύριο τερματοφύλακα που είναι καλός και ο οποίος παίζει σε όλα τα βασικός. Πήραν επίσης τον Μπατσαουί, δανεικό από την Chelsea, και τον Έτσε από την QPR. Πάντως, στον πίνακα των scorers, πρώτος είναι ο Ζάχα με 7 γκολ και δεύτερος ο Μπέντεκε, που πέρασε ένα χρόνο από τους Reds, με 3 γκολ. Πώς παρατάσσονται οι κύριοι όλοι αυτοί που είδατε στις δύο κάρτες αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το αγαπημένο σύστημα του κύριου Γόη είναι το 4-4-2, το οποίο παρακαλώ πολύ το έχει χρησιμοποιήσει σε 12 από τις 13 αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Premier League. Δεν το αλλάζει ο κύριος Ρόι. Εδώ είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε η Palace, εκτός έδρας φιλοξενήθηκε από τη West Ham, με δεύτερη κίτρινη κάρτα από Μπέντεκε. Εδώ είναι το παιχνίδι που σας έλεγα με την Tottenham και σας έχω την κάρτα των στατιστικών του παιχνιδιού, στο οποίο δείχνει πως στην ομάδα του Μουρίνιο κάνει 16 σουτ, εκ των οποίων τα 5 στο στόχο. Ο Μουρίνιο ήταν, οι Spurs ήταν πιο αποτελεσματικοί μεν, 14-6, αλλά φανταστείτε ότι με μια ομάδα που θεωρητικά ο Μουρίνιο την παρατάσει με σφιχτό κέντρο και δεμένη όλη την ομάδα ώστε να μην περνάει κανείς, παρά τα αυτά πιστέψτε με, επειδή το είδε το παιχνίδι, όχι όλο, είδε το μεγαλύτερο μέρος του, τους στριμώξανε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και εγώ δεν το είδα ζωντανά, το είδα ας πούμε στην επανάληψη των γκολ. Το περίμενα όμως ότι θα γίνει η ζημιά και σε αυτούς, το ευχόμουν φυσικά, έτσι, να τα λέμε και όλα. Όπως και ήρθε τελικά 1-1. Τώρα, σε 6 παιχνίδια εντός η αετή και σε 6 εκτός η Reds, αυτός είναι ο μέσος όρος γκολ και ο μέσος όρος των σουτ που κάνουν. Σαφώς βλέπουμε ότι υπερτερούν οι κόκκινοι και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί η καλή παράδοση που έχουν με τη συγκεκριμένη ομάδα, την οποία την ανέστρεψαν, η οποία δεν ήταν και καλή σε όλα τα χρόνια. Πάμε να δούμε τι κάνουν αμυντικά και επιθετικά οι δύο ομάδες σε αυτά. Οι Reds εδώ βέβαια αδικούνται από την εικόνα τους για τα γκολ που έχουν δεχθεί, μιας και από τα 12 γκολ τα 7 τα δέχαμε στο Βίλα, το υπενθυμίζω και ας γίνουμε κουραστικός. 8 και 9 είναι τα γκολ που έχουν σημειώσει αντίστοιχα στα παιχνίδια που έχουν δώσει εντός η αετή και εκτός. Επίσης έχουν δεχθεί 7 γκολ σε 6 αναμετρήσεις οι αυριανοί οικοδεσπότες. Να συνεχίσουμε λοιπόν και ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό, το οποίο εδώ θα πρέπει να προσέξουμε μια μικρό λεπτομέρεια. Θα δούμε τα γκολ που έχουν σημειώσει εντός, στο γήπεδό τους πάντα, τα γκολ που έχουν σημειώσει και τα γκολ που έχουν δεχθεί με ποιους τρόπους. Και προσέξτε τώρα, κάτω η κάρτα δείχνει ότι η ανάπτυξή τους γίνεται από αριστερά 45% και 31%. Αυτό είναι ο μέσος όρος σε όλα τα παιχνίδια και στις 13 αγωνιστικές. Έτυχε να δω και τη συμπεριφορά τους εντός, όπου ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αριστερή πλευρά, με μεγαλύτερο αέρα, το οποίο γίνεται 49% και δεξιά πάει στο 30%. Μικρή διαφορά στη δεξιά πτέρυγα, όμως βλέπουμε ότι η αριστερή τους πτέρυγα είναι η δυνατή τους. Και είναι λογικό, διότι ο Ζάχα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος όμως δεν έχει κάνει και δεν το βλέπω να κάνει και το μεγάλο άλμα, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Βλέπουμε πάντως ότι από το ανοιχτό παιχνίδι, αμυντικά δικαιολογείται, τρώνε τα γκολ, όπως επίσης αυτή είναι καλή στα στημένα. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Μπέντεκε λόγω αποβολής του στο παιχνίδι με τη West Ham. Πάμε να δούμε δελτίο απόντων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, με τραυματισμούς και τιμωρημένους και οι δύο ομάδες, μια πλήρη ομάδα τη φτιάχνουν, έτσι, 2, 4, 6, 8, 14 παίχτες, μια αποστολή κανονικά και οι δύο ομάδες τη φτιάχνουν, τραυματίες εννοώ.
είπε ο Γιώργης γενικά για όλους, Μίλνερ, Σακίρι και Τιάγκο θα είναι μες το μήνα ετοιμοπόλεμοι, θα το πω έτσι, και έτσι περιμένουμε να παραταχτούν οι δύο ομάδες αύριο το μεσημέρι στις 2.30 ώρα Ελλάδος στο Selhurst Park και να το δούμε και εμείς από την τηλεόραση. Τώρα, κρατώ μία μικρή επιφύλαξη για το κατά πόσο ο Κέιτα θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Μάλλον μπορεί να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Βέβαια την απόφαση την έχει ο Γιώργος. 100% το κέντρο και όλη η ομάδα δεν θα είναι η ίδια με την Τετάρτη, όπου οι παίχτες πάτησαν γκάζι στα 75-90 λεπτά. Κρατάω μικρή επιφύλαξη για τη χρησιμοποίηση του Ορίγκη, τον οποίο φήμες λένε ότι πως ενδιαφέρεται η Wolves. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να φύγει ο Ντιβόκ, να παίξει κιόλας μπάλα, μιας και θέλει ο ίδιος, γιατί απειλεί και θέση στην εθνική και με το επερχόμενο Euro. Ίσως μαζί με τον Μάτιπ, αν παίξει ο Φίλιπς, να μπορεί να ανέβει ο Φαμπίνιο στο κέντρο. Αλλά αυτές είναι οι σκέψεις του Γιάννη και οι σκέψεις ενός φίλου της ομάδας, να το πω έτσι, ο οποίος μπορεί να έχει μια εμπειρία περίπου 40 ετών παρακολουθώντας την ομάδα, δεν είναι προπονητής όμως. Άρα εγώ εκφέρω άποψη στην ουσία, η οποία μπορεί να προσεγγίζει λίγο προς τη γνώμη, δεν είναι όμως γνώμη, γιατί 100% δεν έχω την γνώση που απαιτείται. Πέραν τούτου, πολύ πιθανό αναλόγως του παιχνιδιού να παίξει και ο Chamberlain, ο οποίος ήταν τέταρτη βράδυ στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε ορθώς. Για τη θέση από εκεί του Ορίγκη που λέει, υπό φυσιολογικές συνθήκες και αν δεν ήταν τραυματίας ο Τζότα, θα ξεκίνουσε ο Ντιόγκο. Αλλά προς το παρόν περιμένουμε να επιστρέψει και εκείνος. Είναι ένα πολύ παράξενο παιχνίδι, το οποίο έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για μας, να πάνε όλα καλά, να μην στραβώσει πουθενά στο θέμα της τύχης, γιατί κακά τα ψέματα σε πολλές περιπτώσεις μας έχει γυρίσει την πλάτη και μπορώ να θέσω στην ατυχία ακόμα και τις ατυχείς επιλογές του ΒΑΡ και της διαιτησίας που μας στέρισαν ούτε λίγο ούτε πολύ μέχρι και 6 βαθμούς από 2 Everton, Brighton και Fulham. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Είμαστε 2.30 ώρα το μεσημέρι, τελειώνει 4.15, έχουμε πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, είμαστε στο συν 6 και άσως να τρέχουν όλους, γιατί πάνε να καλύψουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν η ομάδα παίξει σύμφωνα με αυτό που φώναζε ο Τζίνι στα αποδυτήρια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, να μην σπαταλήσουμε, λέει, παιδιά, τα πρώτα 30 λεπτά, πολύ σημαντική τοποθέτηση, διότι κάνανε οικονομία δυνάμεων και μπήκανε μέσα με το μαχαίρι στα δόντια και είδαμε ότι την ομάδα του Μουρίνιο που έπαιξε τα μπούρι την κατάπιε 75 λεπτά. Είναι φυσιολογικό 15 λεπτά στο πρώτο τέταρτο, το δεύτερο μηχρόνο, δηλαδή, αν θυμίσει στον κόσμο, να κάνει και λίγο κοιλιά η ομάδα. Φυσιολογικά. Όμως για 75 λεπτά τους πήγανε τρένο. Αν λοιπόν η ομάδα αρπάξει το λαιμό τους αετούς και τους ξεπουπουλιάσει, είμαστε μια χαρά. Διότι είναι 3 συν 3, 6. Και τους λέει τώρα, τρέχετε να προλάβετε να καλύψετε τους 3 βαθμούς, αν μπορείτε όλοι. Οπότε το ψυχολογικό μειονέκτημα που βάζει στους άλλους να αντιμετωπίσουν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ως πλεονέκτημα την ώρα. Ναι, μεν είναι μειονέκτημα το ότι παίζουμε πολύ νωρίς, αλλά και οι δύο ομάδες είναι ακριβώς στον ίδιο μήκος κύματος. Είχαν τις ίδιες ώρες να ξεκουραστούν. Ο Τζόναθαν Μος που είδατε είναι ο διαιτητής της συνάντησης. Θα σας πω για τον Τζόναθαν Μος. Προπονήθηκε και με την ομάδα ο Τιάγκο και ο ίδιος είπε μέσα στο μήνα θα παίξει. Προπονητής χρονιάς ο Γιούργεν Κλοπ. Μπράβο Γιώργη. Εντάξει, υπάρχουν ενστάσεις γιατί είδα κάποια πράγματα στο Facebook, αλλά εγώ εντάξει, δεν είμαι ο ειδικός να ψηφίσω και δεν είχαμε και αντικειμενικός. Είπε στη συνέντευξη τύπου πολλά πράγματα. Τρέντ Άλισον και Τιάγκο στην δεκάδα της χρονιάς, ιδιαίτερη τιμή και για τους τρεις. Και για τον Άλισον υπήρχαν ενστάσεις επίσης από κάποιους άλλους που υποστηρίζουν ομάδες εκτός Αγγλίας. Για την επιστροφή του μίλησε και ο ίδιος ο Τιάγκο και είναι καλό να διαβάσετε τις δηλώσεις.
Για τον Τζόναθαν Μος, να υπενθυμίσω ότι μαζέτευσε πέρσι σε 4 παιχνίδια. Χαρακτηριστικά είναι το μάτς με την Everton στο κύπελλο Αγγλίας και τα 2 παιχνίδια με τη West Ham, και στα 4 είχαμε νίκες. Ο Γιώργος είπε πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την επιλογή του. Είπε ότι okay, δεν είναι και σίγουρο ότι το αξίζει όντως. Έχω λέει τόσους άλλους καλούς προπονητές γύρω μου, γιατί όχι. Είπε για τον Τιάκο, είπε για τους τραυματίες, είπε ότι μέσα στο μήνα για τον Μίλνερ και για τον Σακίρι μαζί με Τιάκο θα είναι έτοιμοι, οπότε θα είναι μια μεγάλη βοήθεια αυτή. Μίλησε πάλι για την ψηφοφορία και για το σκηνικό με τις 5 αλλαγές, όπου τελικά μόνο η Premier League έχει 3 αλλαγές. Προσέξτε, και η Championship έχει 5 αλλαγές. Και είναι δεδομένο ότι οι ομάδες που ψήφισαν κατά της επιλογής των 5 αλλαγών το κάνανε για συγκεκριμένους λόγους, το οποίο δεν βοηθάει όμως, δεν προστατεύει την υγεία των ποδοσφαιριστών. Εμείς είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα και δικαίως διαμαρτυρόμαστε. Ίσως κάποιοι άλλοι να το βλέπουν πιο light, μιας και έχουν λιγότερους τραυματισμούς. Anyway, σας παραπέμπω στο liverpool.gr να διαβάσετε αναλυτικό ρεπορτάζ τη συνέντευξη τύπου του Γερμανού που έγινε Παρασκευή μεσημέρι. Θα πάμε λίγο στο παρελθόν για να δούμε παίχτες που παίξαν και με τις φανέλες των δύο ομάδων. Για τον Κλάιν τα είπαμε προσφάτως, για τον συμπαθέστατο Σακχό, ο οποίος δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε και δεν συνέχισε στην ομάδα. Υπάρχει κάτι που θα σας το πω και το οποίο είναι ιδιαίτερα στην εκτίμησή μου συγκεκριμένος. Ο Κρίστιαν Μπέντεκε ένα χρόνο πέρασε από εμάς με τα δικά του θεματάκια. Ο Ρέι Χάουτον στα τελειώματα της καριέρας του έπαιξε στους Λονδρέζους. Μεγάλος Ρέι, τώρα είναι σχολιαστής σε τηλεοπτικό δίκτυο. Steve Staunton, μεγάλη καριέρα με τους Reds σε 2 δόσεις. Ήταν και τη χρονιά του 2000-2001 με το Cup Treble. Ο Neil Ruddock, Ruddock γράφεται, Neil Ruddock στο τελείωμα της καριέρας του. Mark Kennedy, που είχα την τύχη να τον συναντήσω το 1996 στο παιχνίδι Reserves Liverpool Nottingham Forest 1-0. Ήταν βασικός μαζί με τον Ian Rush, τους πετύχαμε όλοι μαζί και γνωριστήκαμε. Stan Collymore, με μουστακάκι ο Stanley. Και ο Martin Kelly, ο οποίος έπαιξε πειράφα Μπενίτες και έμεινε στην ομάδα μέχρι και την χρονιά του Kenny Douglas. Μετά πήγε με επιλογή του στην Λονδρέζικη ομάδα, καθότι δήλωσε ο παδός της Victor Moses, δανεικός από την Chelsea εκείνη τη χρονιά που παραλίγο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μετά έχει φορέσει και τη φανέλα της Πάλας. Λοιπόν, να πω εδώ ότι όπως ξέρετε όλοι δεν υπάρχει μετάδοση, μάλλον δεν υπάρχει συνάντηση για τους Reds για να δούμε την μπάλα μαζί, όμως υπάρχει διαδικτυακή συνάντηση για όσους επιθυμούν. Για να μην κάνω πολύ δημόσιο το link, όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει στο liverpool.gr, υπάρχει ένα πεδίο που λέει επικοινωνία, ένα mail αν δεν βαριέστε, για να κάνουμε, να σας συνδέσουμε στο Skype, στο chat room που έχουμε ανοίξει και βρισκόμαστε πριν το παιχνίδι και στη διάρκεια του παιχνιδιού και τα λέμε live και μοιραζόμαστε χαρές, αγωνίες και λύπες. Έφτασε το κομμάτι του στοιχήματος. Δεν. Όχι. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα για να μην το ματιάσω. Και επειδή θα με ακούει ή θα το δει ο φίλος μου Μανώλης Αμούτσης από τη Θεσσαλονίκη, τον αναφέρω για γούρι. Γιατί είπε κάποια στιγμή με ανέφερες, λέει, από γούρι. Για γούρι. Ναι ρε Μανώλη. Όπως επίσης θα μιλήσει και πριν το παιχνίδι το πρωί με τον Γιώργο τον Ελευθερίου, τον φίλο μου. Για γούρι επίσης. Και επίσης για γούρι δεν θα δώσω για στοίχημα. Είναι ένα παράξενο παιχνίδι. Είδα διάφορα. Προσωπικά θα αποφύγω να το ακουμπήσω, έστω και σαν πρόταση. Είπα για λόγους που σας είπα. Είναι δύσκολο παιχνίδι, η παράδοση είναι υπέρ μας, αλλά η φετινή Πάλας είναι καλή και ξεγελάει η θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Έχω την αίσθηση ότι αν μπούμε από την αρχή όπως με την Tottenham, θα τους καθαρίσουμε πιο εύκολα από ό,τι πολλοί υπολογίζουν. Είδομεν. Και φυσικά έχει να κάνει και με το τι αρχική εντεκάδα θα παρατάξει ο Γερμανός.
Λοιπόν, σε πουπούλες μας στους αετούς, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Χρωστάω κάτι με τη Λειψία, αλλά ένεκα μεταβατικής περίοδου και μετακόμισης, το έχω ξαναναφέρει, είμαι σε μια αναστάτωση, προσπαθώ να μαζέψω υλικό, να κάνω πράγματα, να εξυπηρετήσω τον κόσμο, να κάνω πολλά ταυτόχρονα και κάτι μου κάθεται. Έχω μαζέψει την ύλη και θέλω να τη μορφοποιήσω με κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία της Λειψίας για να είναι και πιο πλούσιο και να το απολαύσετε καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο με την Νίκη. Ραντεβού σίγουρα τη Δευτέρα για το report με την Πάλας. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε.